Γεια σας, είμαι ο Κώστας και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω βήμα προς βήμα τρεις τρόπους για να ντύσετε μια λαβή καμισόρι γρήγορα και εύκολα. Καλώς ήρθατε στο Don't Save the Pianist. Υπάρχουν αρκετά καμισόρι στην αγορά τα οποία έχουν γυμνές λαβές. Οι λαβές όμως που κερδίζουν τις εντυπώσεις τις περισσότερες φορές είναι οι περίτεχνα δεμένες λαβές με νήματα, δέρμα, ρητίνες, ξύλο και άλλα υλικά. Μπορούμε να φτιάξουμε πολύ ωραία πράγματα μόνοι μας, αφήνοντας τη φαντασία μας να αποφασίσει για το αποτέλεσμα, κατασκευάζοντας την ιδανική λαβή για εμάς, τόσο λειτουργικά όσο και αισθητικά. Ακολουθούν οι τρόποι κατασκευής, τα υλικά και τα εργαλεία που θα χρειαστούμε. Οι συγκεκριμένοι τρόποι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε λαβές safety razors. Αυτά που θα χρειαστούμε για την κατασκευή είναι ένας χάρακας, ένα ψαλίδι για λεπτομέρειες, ένα βελόνι ή οτιδήποτε για να μπορέσουμε να διορθώσουμε κάτι στα νήματα αν γίνει κάποιο λάθος, ένα καλαμάκι πλαστικό, ένα θερμοσυστελόμενο, ένας αναπτήρας, προαιρετικά μία κόλλα για υφάσματα και ένα πανάκι. Θέλει προσοχή να μην αγκουμπήσουμε την κόψη και χαλάσουμε κάτι από τα κόνισμά μας. Χρησιμοποιώ μία μέγενη η οποία αλλάζει κλίσεις. Θέλει ελάχιστο σφίξιμο για να μην χαλάσει κάτι από το ματ φινίρισμα που έχει το μαύρο, ούτε να καταστρέψουμε τη λεπίδα μας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μέγενη, μπορούμε πάρα πολύ απλά, αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι η άκρη ενός τραπεζιού και αυτή εδώ είναι η λεπίδα μας, μπορούμε να βάλουμε μία ταινία μπροστά στη λεπίδα και αυτό είναι καλό να γίνει κάποια στιγμή πριν το ακόνισμα, πριν ακονίσουμε. Να βάλουμε να προστατεύσουμε την άκρη της λεπίδας και για να μην κοπούμε εμείς. Και είτε με ίδια ταινία είτε με μία γκάφερ να βάλουμε στην άκρη ενός τραπεζιού, το κολλάμε και μπορούμε να βάλουμε βιβλία από πάνω για να είναι σταθερό, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε τα νήματα πολύ εύκολα. Λοιπόν, θα δούμε δύο βασικούς τρόπους παραδοσιακούς που έχω δει σε καμισόρι. Ο ένας είναι πάρα πολύ απλός, μάλιστα ο κατασκευαστής, ο τεχνίτης δίνει ξηράφια που είναι τυλιγμένα με ψάθα ή φύλλο μπαμπού, ένα από τα δύο υλικά λογικά είναι. Η τεχνική αυτού του δεσίματος είναι πάρα πολύ απλή. Έχουμε ένα νήμα το οποίο το πιάνουμε έτσι από εδώ και ξεκινάμε και κάνουμε κύκλους από την άλλη μεριά. Προσέχουμε την πρώτη φορά να είναι απ' έξω αυτό εδώ το σημείο, για να μπορέσουμε να ασφαλίσουμε ουσιαστικά το νήμα. Και απλά τυλίγουμε. Μετά από 4-5 κύκλους μπορούμε, αν θέλουμε, να κόψουμε και αυτό εδώ και να συνεχίσουμε. Ήδη έχει ασφαλίσει το νήμα. Εδώ υπολογίζουμε ως εκεί που θέλουμε να φτάσουμε, δεν φτάνουμε ποτέ ως την άκρη, αφήνουμε ένα περιθώριο ενός πόντου τουλάχιστον. Πριν φτάσουμε στο τέλος, εδώ έρχεται η στιγμή, θα
αλλάξω κάτι για να μην φύγει. Για το καλαμάκι. Κόβουμε ένα μικρό κομμάτι. Αν θέλουμε το κάνουμε και λίγο πλακέ. Για να δημιουργήσουμε τώρα αυτή την ασφάλεια του νήματος από την άλλη μεριά, που δεν έρχεται φυσικά όπως την πάνω πλευρά. Οπότε τοποθετούμε εδώ, κάνουμε 2 ή 3 ή όσο χρειαστεί κύκλους και περνάμε μέσα από το καλαμάκι το νήμα, ώστε να βγει από την άλλη μεριά. Και τραβάμε το καλαμάκι και βλέπουμε ότι το νήμα έχει έρθει από κάτω και ασφαλίζει. Τραβάμε και σφίγγουμε. Δεν το σφίγγω πολύ γιατί θα δυσκολευτώ να το βγάλω. Μετά κόβουμε. Εδώ θα χρειαστεί ένα ψαλίδι λεπτομέρειας που μπορεί να κόψει πολύ άνετα την άκρη. Οπότε κόβουμε και καίμε και πατάμε. Οπότε δεν φαίνεται τίποτα και έχει ασφαλίσει όλο το νήμα πάνω και κάτω και δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει ποτέ. Αυτός είναι ο τρόπος που κάνει ο τεχνίτης. Αυτός εδώ είναι ο δεύτερος τρόπος που βλέπουμε σε παραδοσιακά καμισόρι. Είναι το ίδιο δέσιμο, αλλά κατά τη μέση του σχεδίου της λαβής δημιουργείται ένα pattern με X που δείχνει πάρα πολύ όμορφο, ιδίως όταν υπάρχει ένα background από κάτω. Αν έχουμε κάποιο κομμάτι δέρματος ή κάποιο πιο λεπτό νήμα ή κάποιο ύφασμα, μοιάζει λίγο με λαβή από σπαθί κατάνα. Το ντύσιμο που κάνουν δηλαδή στη λαβή. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον ίδιο τρόπο. Απλά, τώρα δεν μας ενδιαφέρει να αφήσουμε λίγο ίσα ίσα για να κλειδώσουμε το νήμα. Αφήνουμε πολύ παραπάνω, αρκετό. Κάνουμε το ίδιο πράγμα. Αφήνουμε αυτό από την έξω μεριά για να ασφαλίσουμε. Με τη μόνη διαφορά ότι όταν κάνουμε κανένα 2-3 κύκλους, αυτό εδώ το νήμα το πάμε από την άλλη μεριά, από εδώ που είναι η κορυφή του. Και προσπαθούμε να το κρατήσουμε πάνω στη ράχη της λαβής. Όταν κρίνουμε ότι πρέπει να κάνουμε το pattern και μας αρέσει, είναι καθαρά οπτικό το θέμα, τότε προχωράμε και κάνουμε κάποια X. Όσο αραιά ή πυκνά θέλουμε. Ό,τι έχουμε πάνω έχουμε και από την κάτω μεριά, οπότε θα δείχνει και από την άλλη μεριά εξίσου ωραίο. Και αφού τελειώσουμε, συνεχίζουμε πάλι με τον ίδιο τρόπο. Τώρα σε αυτό το σημείο, μόλις κάνουμε μερικά περάσματα, είτε κόβουμε το περισσευούμενο νήμα, είτε το αφήνουμε στο τέλος και συνεχίζουμε, είτε μπορούμε να κάνουμε μία θηλιά στο τέλος και ως σχέδιο και για να μπορέσουμε να το κρεμάσουμε αν χρειαστεί, αν σας βολεύει κάτι τέτοιο.
σε αυτό εδώ τώρα το σημείο μπορούμε και μάλιστα πιο πριν. Αν θέλουμε να κάνουμε θηλιά, δηλαδή πρέπει να έχει λίγο περιθώριο. Το βάλω από την κάτω μεριά. Εδώ πάλι μπορούμε, κόβουμε με το ψαλίδι της λεπτομέρειας και καίμε, και για να μην φαίνεται αλλά και για να ασφαλίσει, να κλειδώσει καλά που λέμε. Και εδώ πάλι κάνουμε το κόλπο με το καλαμάκι. Βάζουμε από μέσα, περνάει από την άλλη μεριά. Και τραβάμε και φεύγει και το καλαμάκι μαζί και σφίγγουμε και διορθώνουμε λίγο με τα δάχτυλά μας. Δεν το σφίγγω παραπάνω, αν το σφίξω έρχεται στην ίδια φόρμα με το υπόλοιπο από πάνω. Οπότε κόβουμε αυτό και αυτό και έχουμε και αυτήν εδώ την εκδοχή. Δείχνει πάρα πολύ ωραία αν βάλετε ένα κομμάτι δέρματος μέσα ή ένα κόκκινο πανί, κάτι οτιδήποτε. Και από την άλλη μεριά. Αυτά μπορούμε να τα διορθώσουμε, να ενώσουμε ότι δεν δείχνει ενωμένο. Και μπορούμε να το κρεμάσουμε και να δείχνει ωραίο. Ο τρίτος τρόπος έχει να κάνει με ένα δέσιμο που κάνουμε σε κοσμήματα δετά που λέμε, βραχιόλια, χεριών κτλ. Η μέθοδος, η τεχνική αυτή λέγεται μακραμέ. Σε αυτή τώρα τι κάνουμε, παίρνουμε τη μία άκρη, τη βάζουμε από πάνω και την άλλη από την άλλη μεριά την περνάμε από κάτω και μέσα. Τώρα κάνουμε το αντίθετο. Παίρνουμε από την άλλη μεριά από αυτή, για να μην μπερδευτείτε, συνήθως αυτή η μεριά που κάνει αυτόν εδώ τον κόμπο ή το νήμα που παίρνουμε, το παίρνουμε από πάνω, το άλλο από κάτω. Από την άλλη μεριά τώρα. Πάνω, το άλλο από κάτω. Και το αντίθετο. Και πάμε ως κάτω. Αυτό θα δείτε ότι δημιουργεί αυτούς τους κόμπους στα πλάγια. Δεν είναι τόσο κυκλικό, αλλά σε ένα πιο μικρό νήμα υπάρχει καλύτερο grip. Δημιουργεί μια γωνία που στο ακόνισμα του καμισόρι θα δείτε ότι είναι πολύ πιο βολικό αυτό το δέσιμο παρά τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αυτός είναι ένας τρίτος τρόπος, μια ιδέα που και εδώ μπορεί να υπάρξει ένα background, είτε από λεπτότερο νήμα, είτε από κάποιο κομμάτι δέρματος τυλιγμένο, είτε ακόμα και θερμοσυστελόμενο με οποιοδήποτε χρώμα επιλέξετε, έχει αρκετά χρώματα. Θα σας πω στο τελικό, στην τελική κατασκευή για ποιο λόγο θα χρησιμοποιήσουμε κάτι τέτοιο. Είναι ένας ωραίος τρόπος και είναι και λίγο πρωτότυπος σε σχέση με τα υπόλοιπα που το έχουμε συναντήσει σε αρκετά καμισόρι. Λοιπόν, ξεκινάμε να κάνουμε και την κανονική μας κατασκευή. Θα χρησιμοποιήσω το θερμοσυστελόμενο, το οποίο μου το πρότεινε ένας φίλος και τον ευχαριστώ πολύ, το οποίο ουσιαστικά η χρησιμότητά του έχει να κάνει και με καλώδια ρεύματος, χρησιμοποιείται και σε επικάλυψη μπαταριών αλλά και σε λαβές εργαλείων. Αυτό έχει την ιδιότητα λοιπόν με θερμό αέρα να σφίγγει και να στεγανοποιεί μία επιφάνεια. Οπότε αν βάλουμε το θερμοσυστελόμενο δεν θα περάσει νερό εκεί. Ακόμα δηλαδή και το νήμα να έχει νερό θα στεγνώσει αλλά δεν θα κάνει ζημιά στη λαβή εσωτερικά. Το επόμενο βήμα είναι να μετρήσουμε πόσο υλικό θα χρειαστούμε. Σίγουρα δεν τον τίνουμε ως κάτω-κάτω, αφήνουμε κάποιο περιθώριο. Αν χρησιμοποιήσω λοιπόν από εδώ
θέλουμε κάπου στους 9 πόντους. 9 πόντους θέλουμε. Οπότε ερχόμαστε εδώ. Και κόβουμε. Θα πρέπει να είστε σίγουροι πως έχει φύγει όλος ο αέρας από μέσα και να έχει κολλήσει καλά, ιδίως στις άκρες. Αν δεν έχει κολλήσει σωστά, βγάλτε το και τοποθετήστε άλλο. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο διασφαλίσαμε το ότι δεν θα περάσει ποτέ νερό από εδώ μέσα. Οπότε, ό,τι και να τυλίξουμε πάνω, όση υγρασία και να μείνει, δεν θα κάνει ποτέ ζημιά στο μεταλλό μας. Και ξεκινάμε για την επιλογή του νήματος. Υπάρχουν αρκετές επιλογές. Υπάρχουν νήματα σατέν, που είναι καλά για αυτή, ιδανικά για αυτή τη χρήση. Πιο γυαλιστερό σατέν, τέτοιου τύπου. Λινό κορδόνι σπάγκος. Το συγκεκριμένο δεν έχει την ιδιότητα να μπορείς να το κάψεις για να κολλήσει. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σε αυτή την περίπτωση κόλλα υφασμάτων. Γι' αυτό και σας είπα στην αρχή ότι είναι προαιρετικό αυτό με την κόλλα. Άλλο νήμα πολύ εύκολο είναι το παρακόρτ. Χοντρό. Και αυτό είναι παρακόρτ, πιο λεπτό. Και μετά, ιδανικά για αυτή τη χρήση και πολύ ευχριστά, γιατί μπορούν να καούν και να κολλήσουν, είναι τα κερωμένα νήματα. Είναι νήματα τα οποία είναι επικαλυμμένα, περασμένα μέσα από κερί. Οπότε είναι σχετικά αδιάβροχα. Με τον καιρό φεύγει λίγο το κερί βέβαια, αλλά δίνει και ένα καλό grip αυτό. Έχει πάχος 1,5 χιλιοστό. Αυτό είναι ένα χιλιοστό το συγκεκριμένο, που θα βάλουμε από την πάνω μεριά. Έχει πιο λεπτά 0,6 χιλιοστά, που θα βάλουμε στην εσωτερική μεριά. Και τώρα υπάρχουν πολλών ειδών χρώματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, ως και πολύχρωμα νήματα που έχουν ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, τώρα ο συνδυασμός. Τι έχω σκεφτεί? Τα βασικά που έχω σκεφτεί ήταν αυτά εδώ τα δύο. Δηλαδή, background αυτό, το μπλε, και από πάνω το καφέ. Άλλη ιδέα μαζί με το καφέ, σαν πιο παραδοσιακό οπτικά, που μοιάζει λίγο από κάτι από μπαμπού ή από ξύλο, είναι εσωτερικά αυτό και το καφέ. Κάτι πιο extreme, πιο λαμπερό ίσως αυτό. Καλό και τόσο extreme. Γενικά υπάρχουν πολλές επιλογές. Θα δοκιμάσω όμως αυτά που είχα πάρει εξ αρχής. Thank you.
Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να το βρήκατε χρήσιμο. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το Don't Save the Pianist. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!